Παιδιά καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι καθημερινά τρέχουμε άπειρα προγράμματα. Τρέχουμε μέσω των προγραμμάτων του υποσυνείδητού μας. Έτσι λειτουργεί το υποσυνείδητο βάσει προγραμμάτων, βάσει τι έχει μάθει από την παιδική του ηλικία, από τους γονείς του, από τις συνήθειές του, από την καθημερινότητά του. Και είμαι υπεύθυνος μόνο για τον εαυτό μου. Είμαι υπεύθυνος για να εξελίξω μόνο εμένα και δεν είμαι υπεύθυνος για κανέναν άλλον, όπως έχω πει και το λέω και το ξαναλέω συνεχώς στα βίντεο. Δεν είμαι υπεύθυνος για τον σύντροφό μου, δεν είμαι υπεύθυνος για τους γονείς μου, δεν είμαι υπεύθυνος για τους φίλους μου, δεν είμαι υπεύθυνος για τον συνεταιρό μου, δεν είμαι υπεύθυνος για τον εργοδότη μου, δεν είμαι υπεύθυνος για τον συναδελφό μου. Είμαι υπεύθυνος μόνο για τον δικό μου εαυτό και για τα παιδιά μου ή για το παιδί μου, ανάλογα, ό,τι έχετε. Και είμαστε υπεύθυνοι για τα παιδιά μας γιατί πλέον γνωρίζουμε πώς προγραμματίζεται το υποσυνείδητο. Μέχρι τα 7 χρόνια είπαμε ότι προγραμματίζουμε και μετά πολλά παιδιά μένουν σε αυτά τα κύματα της χαμηλής συνείδησης, της α. Χαμηλά κύματα α, δηλαδή τα κύματα του μυαλού δουλεύουν σε πάρα πολύ αργό ρυθμό και έτσι είναι σαν να είσαι σε μια διαλογιστική κατάσταση συνεχώς. Πολλά παιδιά πηγαίνουν και μέχρι τα 9 και μέχρι τα 10, μέχρι τα 12, μέχρι τα 15 ή είναι ανάλογα το παιδί. Είναι ανάλογα πώς το έχουν μάθει οι γονείς του. Και κάποια παιδιά γεννιούνται και με κάποια χαρίσματα, έτσι, τα οποία μπορούν να τα εξελίξουν. Όπως και πολλοί άνθρωποι, πολλοί από εμάς γεννιόμαστε με πράγματα τα οποία μπορούμε να τα εξελίξουμε, καταστάσεις. Το θέμα είναι αν θα πάρουμε την απόφαση για να εξελιχθούμε καθημερινά. Γιατί κάτι σου χτυπάει μέσα στο καμπανάκι και σου λέει ότι υπάρχει και αυτό που μπορείς να δεις. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Γιατί τα πάντα είναι επιλογές και είμαστε οι επιλογές μας και ο φαύλος κύκλος είναι επιλογή. Εσύ επιλέγεις πώς θα ζήσεις, εσύ επιλέγεις πώς θα πράξεις, εσύ επιλέγεις πώς θα δημιουργήσεις, πώς θα διαμορφώσεις τη ζωή σου, πώς θα φτιάξεις τις συνήθειές σου. Γιατί το υποσυνείδητο μαθαίνει μέσα από τη συνήθεια και από την επανάληψη. Επανάληψη, επαναλάβετε τα πράγματα, επαναλάβετε τις καταστάσεις και έτσι θα αρχίσετε να διαμορφώνετε μια καινούργια ζωή. Ο καθένας όπως θέλει. Είτε προς το καλό, να μην το θέσω έτσι, είτε προς την εξέλιξη προς τα πάνω, είτε προς την εξέλιξη προς τα κάτω, είτε και στο ίδιο επίπεδο. Έτσι. Ο καθένας επιλέγει. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Και πολλοί μπορεί να επιλέξουν συνειδητά να μην εξελιχθούν ή να πάνε ακόμα πιο κάτω γιατί η τρύπα δεν έχει τρύπα και ο λάκκος δεν έχει τρύπα. Και μπορεί και πολλοί συνειδητά θα επιλέξουν να εξελιχθούν. Γιατί ο ουρανός δεν έχει ουρανό και ο Θεός δεν έχει ουρανό. Και εμείς έχουμε το Θεό μέσα μας και κάθε μέρα μπορούμε να εξελιχθούμε αναλόγως πώς θέλουμε. Είναι επιλογή πλέον. Σας αγαπάω και σας στέλνω την αγάπη μου. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για την διεύρυνση της συνειδητότητας του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας των ανθρώπων στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Είναι για την διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα. Αγαπάω τον εαυτό μου και από εκεί εξελίσσομαι και από εκεί μπορώ να δώσω αγάπη και στους υπόλοιπους ανθρώπους, να δώσω αγάπη στην ανθρωπότητα, να ακτινοβολήσει η αγάπη από το κέντρο της καρδιάς, εκεί που κατοικεί η αγάπη. Να αγαπήσω ακόμα περισσότερο τον εαυτό μου, όσο πιο πολύ μπορώ. Και όπως έχω ξαναπεί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω, να σταματήσω να κάνω, είναι για να αρχίσω να αγαπάω τον εαυτό μου, είναι να σταματήσω να τον κρίνω, παιδιά. Να τον κρίνω και να του λέω ότι δεν αξίζω, δεν τα πάω καλά στη ζωή μου, δεν μου αξίζει αυτή η δουλειά, δεν μου αξίζουν τα λεφτά. Περιοριστικές ουσιαστικά πεποιθήσεις, οι οποίες έχουν προέρθει από το οικογενειακό περιβάλλον, από τον μπαμπά, από τη μαμά, από τον παππού, από τη γιαγιά. Με αυτούς που μεγαλώσατε μέχρι τα 7 έτη σας και σας προγραμματίσανε, γιατί δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Αλλά τώρα γνωρίζουμε και το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω και το επαναλαμβάνω. Δείξε στα παιδιά πώς να ξεπερνάνε τα συναισθήματά τους. Θα πω σήμερα ένα ωραίο παράδειγμα που το δούλεψα με την κόρη μου. Με την κόρη μου. Μου λέει, μπαμπά, μου λείπει ήδη η μαμά. Κάπου ήμασταν και μου λέει, μπαμπά, μου λείπει ήδη η μαμά. Έτσι λέω, ωραία. Μέσα από το βίωμα προσπαθώ να μάθω το παιδί, έτσι. Από το δικό μου παράδειγμα, από το δικό μου βίωμα. Και λέω, ξέρεις τη γλυκερία μου, και εμένα μου λείπει η μαμά μου.
πολλές φορές, η γιαγιά της δηλαδή. Και... αλλά δεν μου λείπει για πολύ. Μου λείπει για περίπου ένα λεπτό. Γιατί τη στιγμή που έρχεται το συνέστημα, το νιώθω, το βιώνω, το αισθάνομαι εκείνη την ώρα και μετά από λίγο το αφήνω να φύγει. Και πλέον δεν είμαι εγώ το θύμα αυτού του συναισθήματος και αφήνω το συναισθήμα να εξελιχθεί και να πάρει το δρόμο του. Και της λέω, τη ρωτάω, εσένα για πόσο σου λείπει η μαμά? Και εμένα μπαμπά για ένα λεπτό. Οπότε, κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας. Αυτό που έκανα εγώ σήμερα στην κόρη μου είναι ένας προγραμματισμός υποσυνείδητου. Γιατί τη μαθαίνω στο παιδί, όπως και μαθαίνει εμένα το παιδί, να αφήνει τα συναισθήματά της, να βιώσει, να νιώσει το συνέστημα και το συνέστημα να το αφήσει να εξελιχθεί. Και όχι αυτό το συνέστημα να το κρατήσει μέσα της και να αρχίσει να εξελίσσεται αυτό το συνέστημα. Και αρχίσει να γιγαντώνεται αυτό το συνέστημα, γιατί εγώ αποφασίζω, παιδιά, για πόσο ένα συνέστημα θα με επηρεάσει. Και αν ένα συνέστημα με επηρεάζει για 3-4 μέρες, τότε είμαι θύμα της κατάστασης, θύμα του εξωτερικού παράγοντα. Και δεν είμαι εγώ άρχοντας στη ζωή, αλλά είμαι ο σκλάβος. Ένα συνέστημα το οποίο, εγώ λέω μέγιστα, ένα συνέστημα μπορεί να κρατήσει μέχρι και ένα λεπτό. Μετά από εκεί και πέρα είναι δικιά σου επιλογή, αν θα το κρατήσεις αυτό το συνέστημα, θα το εγκλωβίσεις μέσα στο σώμα σου, θα αντιστέκεσαι συνεχώς, θα λυπάσαι, θα στεναχωριέσαι ακόμα περισσότερο και ουσιαστικά θα σε φέρνει σε μια πάρα πολύ χαμηλή συναισθηματική κατάσταση. Επιλογή. Είμαι εθισμένος στο συναισθημά μου, είμαι εθισμένος στα συναισθήματά μου, είμαι εθισμένος μέσα στην καθημερινότητα των συναισθημάτων μου. Γι' αυτό δεν μπορώ να αφήσω τους ανθρώπους να φύγουν. Γι' αυτό δεν μπορώ να αφήσω τα συναισθήματά μου να φύγουν. Γι' αυτό δεν μπορώ να εξελιχθώ. Γιατί μέσα από τη συνήθεια έχει μάθει το σώμα μου. Το σώμα μου έχει μέσα το συνέστημα. Το αισθάνεται συνεχώς. Και δεν μπορώ να το αφήσω να φύγει, γιατί θα είμαι δυστυχισμένος. Oh my God, λέω. Θα φύγει αυτό το συνέστημα. Πώς θα το απελευθερώσω? Πώς θα το αφήσω να φύγει? Τι θα κάνω μετά χωρίς αυτό το συνέστημα? Τι θα κάνω, πώς θα ζήσω? Έτσι. Και, αλλά είναι το γνώριμο περιβάλλον μου αυτός ο εθισμός. Είναι το γνώριμο περιβάλλον μου αυτή η χαμηλή συνειδησιακή κατάσταση, όπως λέω καθημερινά. Και όπως είπα και πριν, είναι απόφαση, παιδιά. Τι θέλω να κάνω στη ζωή, πώς θέλω να εξελιχθώ. Και εγώ δεν είμαι εδώ για να εξελίξω κανέναν, μόνο τον εαυτό μου και να δείξω στο παιδί μου το δρόμο. Μετά από κάποια στιγμή το παιδί μου ή τα παιδιά σας θα πάρουν το δρόμο τους και θα εξελιχθούν από μόνα τους. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Ή μάλιστα υποχρεωμένοι όμως τα παιδιά μας να δείξουμε το δρόμο. Εφόσον γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και το πώς αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι καθημερινά στρωμένος με ροδοπέταλα και να είσαι καθημερινά στο μήνα του μέλητος, να πετάς καθημερινά στο συννεφάκι σου, να είσαι κάθε μέρα ερωτευμένος με σένα και ερωτευμένος με τη ζωή και να περνάς καταπληκτικά. Κάθε μέρα να σηκώνεις από το κρεβάτι και να σε πετάει το σώμα σου. Σήκω να δημιουργήσουμε. Σήκω να φτιάξουμε. Σήκω να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Σήκω να δώσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, παιδιά, ένας από τους κυριότερους σκοπούς που είναι εδώ, σε αυτόν τον πλανήτη, είναι για να δίνει. Για να δίνει τη γνώση του, να δίνει την αγάπη του, να δίνει τα χρήματά του, να δίνει τα συναισθήματά του, να δίνει ό,τι έχει μέσα του, ό,τι καλύτερο. Να δίνει γνώση. Είναι το υπέρτατο αγαθό. Έχουν περάσει χιλιάδες δάσκαλοι από εδώ και τα έχουν πει. Τα έχουν πει και τα έχουν πράξει. Ο Βούδας, ο Χριστός. Χιλιάδες, ο Μωάμεθ, όλοι. Δώστε. Ο Μωυσής, δώστε. Δώστε αγάπη, δώστε. Όλοι αυτοί ήρθαν εδώ και δώσανε στην ανθρωπότητα. Δώσανε στους ανθρώπους, δώσανε στη γέα. Πάρτε από αυτά τα παραδείγματα. Γι' αυτό ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι. Άνθρωποι ενσαρκωθήκανε. Ψυχές ανθρώπινες εδώ. Και γι' αυτό έχουμε έρθει κι εμείς. Είναι τα παραδείγματα, είναι τα μέγιστα παραδείγματα, είναι το μεγαλείο του παραδείγματος. Και δείξανε το μεγαλείο της ζωής, δείξανε το μεγαλείο της ανθρωπότητας, το μεγαλείο του ανθρώπου. Για να αρχίσει να ξυπνάει ο άνθρωπος και να εξελίσσεται με την έλευση του Χριστού που έφερε την αγάπη στη γέα μας. Την αγάπη για να εξελιχθούμε, για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και από εκεί να αγαπήσουμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και να είμαστε μαζί ενωμένοι και συνδεδεμένοι. Και ένας κρίκος ενωμένος, μια αλυσίδα για να εξελιχθεί ο πλανήτης μας. Ατομικά, συνείδηση ατομική στην αρχή και μετά το συλλογικό της συνειδήσεως για να εξελιχθεί. Και όπως είπα και πριν, δεν είμαι εδώ για να αλλάξω κανέναν. Τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων δεν είναι δικά μου, είναι δικά τους.
Και όταν ένας άνθρωπος συνεχώς είναι σε μια σχέση και συνεχώς προσπαθεί μέσα σε μια σχέση, προσπαθεί να την εξελίξει τη σχέση, προσπαθεί να φτιάξει τη σχέση και δουλεύει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ που συμβιβάζεται, ξανασυμβιβάζεται, συζητάει, ξανασυζητάει, αλλά δεν βγαίνει πουθενά και συνεχώς δημιουργούνται τα ίδια προβλήματα. Κάτι κάνω λάθος με τον ίδιο μου τον εαυτό, παιδιά. Όταν στις σχέσεις δεν εξελίσσομαι, δεν εξελίσσονται και οι δύο, είμαστε στην εποχή της εξέλιξης, της συνειδησιακής εξέλιξης. Όταν σε μια σχέση δεν εξελίσσονται και οι δύο, από κοινού θέλουμε να εξελιχθούμε μαζί και να πάμε χεράκι-χεράκι σε αυτόν τον υπέροχο δρόμο της ζωής και να βαδίσουμε και να είμαστε κάθε μέρα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, τότε ο καθένας κάτι κάνει λάθος. Και εκείνη τη στιγμή πρέπει να αποτραβηχθείς και να πεις: όπα, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι κάνω, τι γίνεται και δεν δουλεύει. Δεν δουλεύω εγώ, όχι, δεν δουλεύω εγώ την ίδια μου τη σχέση με τον εαυτό μου. Τι είναι αυτό που συμβαίνει και πρέπει να αρχίσω να εξελίσσω μέσα μου. Δεν με αγαπάω αρκετά, δεν με σέβομαι, δεν είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Πρέπει να αποκτήσω μεγαλύτερη συνείδηση, να είμαι συνειδητός στα πράγματα που πράττω, νιώθω. Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε πάρα πολύ στις σχέσεις, παιδιά. Δεν είναι... αυτοί που προσπαθούν πάρα πολύ συνήθως έχουν συνεχώς προβλήματα καθημερινά. Δείτε τις σχέσεις. Και μιλάω και συνεχώς με παιδιά. Μιλούσα με ένα παιδί σήμερα και μου έλεγε ότι όλοι οι φίλοι μου είναι παντρεμένοι. Και το 99,9% είναι δυστυχισμένοι. Παιδιά, τι είναι αυτό? Υπάρχει αυτό? Είναι όλοι άνθρωποι σε ένα πρόγραμμα δυστυχίας? Είναι όλοι άνθρωποι δεσμευμένοι και δυστυχισμένοι? Τι συμβαίνει? Και παντρεύομαι μόνο για να παντρευτώ? Ή κάνω σχέση μόνο για να κάνω σχέση επειδή θέλω να καλύψω, θέλω να καλύψω τις ανασφάλειές μου, θέλω να νιώσω ασφαλής μέσα στην ανασφάλειά μου? Είμαι ανασφαλής και θέλω να νιώσω ασφαλής μέσα σε μια σχέση? Δηλαδή αυτό, σκεφτείτε το λίγο. Θέλω, λέει, ασφάλεια. Είσαι ανασφαλής και θέλεις ασφάλεια. Οπότε δεν είσαι ασφαλής με την ύπαρξή σου, δεν είσαι ασφαλής με τον εαυτό σου. Ο Θεός είναι ασφαλής ή είναι ανασφαλής? Πώς το βλέπετε? Την κάνω αυτή την ερώτηση. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό. Ο Θεός είναι ασφαλής ή είναι ανασφαλής? Εφόσον εμείς έχουμε το Θεό μέσα μας. Σκέψτε το λίγο αυτό. Και θες να κάνεις μια σχέση για να νιώσεις ασφάλεια μέσα στην ανασφαλειά σου? Είστε κλητικοί, είστε καταπληκτικοί. Κοινοποιήστε το βίντεο στα social media, κοινοποιήστε στο Facebook, παιδιά. Κοινοποιήστε τα βίντεο να γίνει share, να μάθει ο κόσμος, να αποκτήσει γνώση, να εξελιχθούμε υποσυνείδητο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ελεύθερη συνεισφορά στο κανάλι. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Σας αγαπάω. Προγραμματισμός υποσυνείδητου σε όποιο τομέα της ζωής σας θέλετε. Προγραμματίζουμε αγάπη, σχέσεις, ιδανικός, σύντροφος, απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος, αθλητικές επιδόσεις. Τι άλλο έχουμε πει? Όλα τα προγραμματίζουμε, τα πάντα. Συνεχώς μιλάω καθημερινά με πάρα πολλά παιδιά. Σας ευχαριστώ, σας θέλω την αγάπη μου. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Σας αγαπάω μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη σας. Σας λατρεύω. Εδώ είμαστε για καθοδήγηση, conscious coaching. Όποιος θέλει για καθοδήγηση να καθοδηγήσω. Είστε καταπληκτικοί, σας αγαπώ. Το λέω συνεχώς γιατί έτσι νιώθω, έτσι το βιώνω. George Condi στο Facebook, Condi George Athens στο Instagram. Ομάδα Συνδυσιακής Εξέλιξης στο Facebook επίσης. George Condis στο Facebook ξανά. Βρείτε με εκεί πέρα. Στείλτε μου τα μηνύματά σας. Καλέστε με. Έχει πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Θα βρείτε το τηλέφωνο μου. Στείλτε μου μήνυμα. Πάρτε με τηλέφωνο για οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε χρειάζεστε. Σας αγαπάω. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια. Να είμαστε, παιδιά. Σας αγαπώ. Σας θέλω την αγάπη μου. Να είμαστε.